Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι 10 χρόνια σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, όσο είμαι σε αυτήν εδώ την αίθουσα και όσο παρακολουθώ από μικρό παιδί την κοινοβουλευτική διαδικασία, αυτή την εικόνα εδώ δεν την έχω συναντήσει ποτέ. Και νομίζω ότι δεν την έχει συναντήσει κανείς μας αυτή την εικόνα. Και μάλιστα σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για ένα θέμα το οποίο δεν είναι μια απλή κύρωση σύμβασης, δεν είναι ένα απλό θέμα δευτερεύων, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Είναι μια εξόχως σοβαρή διαδικασία. Κατηγορείτε έναν πρώην υπουργό, έναν πολιτικό σας αντίπαλο, σχεδόν του καταλογίζετε 5 κακουργήματα, και δεν έχει το σθένος, δεν έχει την πολιτική ευθύνη, δεν έχει τα κότσια να είναι σε αυτό το κυβερνητικό έδρανο, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί, ούτε έστω ένας απλός υφυπουργός. Σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία, όπως η σημερινή, που στην πραγματικότητα, γιατί εκεί θα οδηγηθείτε, εκτός αν αυτογελιοποιηθείτε νωρίς, ξεκινάτε τη διαδικασία παρακομπής ενός πολιτικού σας αντιπάλου, ενός πρώην υπουργού, σε ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτό κάνετε σήμερα, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και η κυβερνητική πλειοψηφία, το ελάχιστο το οποίο θα όφυλαν να κάνουν, θα ήταν να σταθούν στο ύψος. Στο ύψος των πολιτικών και κοινοβουλευτικών περιστάσεων. Να βρίσκονται σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα και να λάβουν το λόγο. Να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να εξηγήσουν, να μιλήσουν, να πούν τα επιχειρήματά τους. Αλλά αποφάσισαν να φύγουν από την αίθουσα, να το βάλουν στα πόδια. Γιατί όπως αποδεικνύεται, είναι και ρεβασιστές, αλλά και δειλοί ταυτόχρονα. Αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί αυτή αποφασίζει, βεβαίως είναι επικουρούμενη και από το κοινάλ, να παραπέμψει για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου έναν υπουργό σε ειδικό δικαστήριο, όχι γιατί υπάρχει κάποια ένδειξη σκανδάλου, όχι γιατί κατηγορείται ότι ζημίωσε με πράξη, με παραλήψη το ελληνικό δημόσιο, ούτε επειδή τον κατηγορείται ότι έβαλε το χέρι στο μέλι, αλλά γιατί είχε το θράσος να αναδείξει το σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο και εσείς οι ίδιοι αναγνωρίζετε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα που έχει δει ο τόπος. Ποιο είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης? Το σκάνδαλο της υπερτιμολόγησης της τιμής του φαρμάκου σε μια περίοδο που κυβερνούσαν τα δικά σας στελέχη, προφανώς, δικές σας κυβερνήσεις, προκειμένου να ευνοηθεί μια πολυεθνική εταιρεία αυτή η υπερτιμολόγηση εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Και είχε το θράσος το μεγάλο να πει δημόσια ότι είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη σύγχρονη ιστορία. Και αυτό ήταν το μέγα έγκλημα. Γιατί αν δεν ήταν το μεγαλύτερο, αλλά το δεύτερο μεγαλύτερο ή το τρίτο μεγαλύτερο, δεν θα τον παρεξηγούσανε. Το που τους μάραν είναι ότι είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο. Κατηγορείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατηγορείτε, αυτό κάνετε, έναν πολιτικό σας αντίπαλο, επειδή είχε το μέγα θράσος να αναδείξει το σκάνδαλο και να μην κουκουλώσει τις πομπές δικών σας κυβερνητικών στελεχών. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, να είναι αυτό το αντικείμενο της κατηγορίας για ειδικό δικαστήριο. Και άλλες φορές κυβερνήσεις είχαν ερευνήσει σκάνδαλα, οδήγησαν και πολιτικούς στα ειδικά δικαστήρια. Και βεβαίως υπήρξαν και αθώσεις. Δεν σκέφτηκε ποτέ καμία επόμενη κυβέρνηση να στήσει προκαταρκτική εξέταση, προανακριτική επιτροπή και ειδικό δικαστήριο για να εκδικηθεί εν είδη ρεβασισμού τον πολιτικό αντίπαλο
επειδή ανέδειξε το σκάνδαλο. Όλοι κατά καιρούς, και από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής έχουμε κάνει χρήση της γνωστής παροιμίας που λέει ο λαός μας, φωνάζει ο κλέφτης. Αλλά για πρώτη φορά εσείς κάνετε πράξη την απόπειρα να φοβήσετε τον νοικοκύρη. Και μάλιστα με διαδικασίες ποινικοποίησης πολιτικής ζωής του τόπου. Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν το αποτόλμησε αυτό. Και γι' αυτό λείπει σήμερα η κυβέρνηση. Δεν εδώ. Δεν παρούσα. Γιατί ντρέπεται για αυτό που κάνει. Γιατί δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θάρρος, δεν έχει την πολιτική ευθύνη. Και μάλιστα το κάνει αυτό ενώ η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Με ενεξελίξη πολιτική δίωξη σε έναν πρώην υπουργό. Και υποδιερεύνηση για άλλους δύο ακόμη πρώην υπουργούς. Και ένα είναι νυν. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια υπόθεση που τελεσιδίκησε, βρήκε τους ανθρώπους αθώους και σας πνίγει το δίκιο. Μιλάμε για μια υπόθεση που η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, είναι εν εξελίξη. Και αυτοί που το βάλαν στα πόδια σήμερα και δεν ήρθαν σε αυτή την αίθουσα να υπερασπιστούν την πολιτική τους απόφαση, προκειμένου να προλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, προκειμένου να επιβάλλουν το κουκούλωμα της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους δικαστές, στείνουν διαδικασία παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο ως σκευωρού του πρώην αναπληρωτή υπουργού, αξιοποιώντας την πλειοψηφία που έχουν μέσα στη Βουλή. Αλλά την ίδια ώρα που διαπράττουν αυτή τη μέγιστη προσβολή και βαναυσότητα απέναντι στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα που διαπράττουν αυτή τη μέγιστη βαναυσότητα απέναντι στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί συνειδητά ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή, στοχοποιώντας τον πολιτικό σας αντίπαλο, όχι με στοιχεία, αλλά επειδή είχε το πολιτικό θάρρος να σας ελέγξει. Την ώρα λοιπόν αυτή την κρίσιμη την κάνετε με ελαφρά παιδηματάκια. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά πρόκειται για τον πιο δειλό ρεβασισμό στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Δειλός ρεβασισμός. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης στην πραγματικότητα δεν επιθυμούσε να σέρνεται αυτή η ιστορία και δεν επιθυμούσε και ο ίδιος να σέρνεται τελικά σε αυτή την επιλογή από την νοσοκομματική του αντιπολίτευση. Αυτά είναι δικά σας θέματα, πρέπει να τα βρείτε στο εσωτερικό σας. Αλλά εφόσον επέλεξε τη σημερινή διαδικασία, η απουσία του συνιστά μέγιστη πολιτική δειλία. Είχε τη στοιχειώδη υποχρέωση να είναι εδώ για να ακούσει σε λίγο, που θα έρθει σε αυτό το βήμα να μιλήσει, αυτόν που κατονομάζει εδώ και μήνες ως Ρασπούτιν. Και αυτός και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Τουλάχιστον να τον ακούσει και να αναλάβει την ευθύνη να τον οδηγήσει σε μια διαδικασία πολιτικού ρεμβασισμού. Αλλά αν είναι μια φορά δηλός ο κ. Μητσοτάκης, γιατί παραπέμπει το Παπαγγελόπουλο κάνοντας το χατήρι του κ. Σαμαρά, γιατί αυτό γίνεται σήμερα, θα έλεγα ότι είναι δυο φορές δηλός, γιατί δεν έχει το σθένος να παραπέμψει εμένα. Δυο φορές δηλός. Άντε λοιπόν και την αίσθησε τη σκευωρία ο Παπαγγελόπουλος. Πώς την αίσθησε τη σκευωρία αυτή, για πείτε μου. Μόνος του. Για κάποιο προσωπικό όφελος την αίσθησε αυτή τη σκευωρία ο Παπαγγελόπουλος. Εκτός αν θέλετε να αποδείξετε ότι ο Παπαγγελόπουλος είχε προσωπικές διαφορές με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Λοβέρδο,
είχαν να λύσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία από τα κληροδοτήματα των παππούδων τους και γι' αυτό έτσι δικαιοβορία. Αλλά εσείς δεν λέτε αυτό. Εσείς λέτε ότι έστησε πολιτική δίωξη και σκευωρία προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του. Αυτό δεν λέτε. Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέτε, μάλιστα. Και ποιος είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε. Ποιος. Γιατί τον εξαιρείτε. Μήπως σας έπιασε ο πόνος. Σας έπιασε ο πόνος, ε. Σας έπιασε η μεγαθυμία. Σας έπιασε ο πολιτικός πολιτισμός. Όχι βέβαια. Για να γλιτώσετε τον πολιτικό διασυρμό και τον διεθνή εξευτελισμό. Γι' αυτό και με εξαιρείτε. Και γι' αυτό είστε δύο φορές δειλοί. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή σας η στάση, αυτή σας η επιλογή, αυτή η διπλή δειλία, σας καθιστά ακόμα πιο αναξιόπιστους, φεδρούς θα έλεγα, στα μάτια της κοινής γνώμης. Ακόμη και των ίδιων σας των ψηφοφόρων. Παρότι όμως δεν στραφήκατε εναντίον μου προσωπικά, είναι προφανές ότι στρέφεστε εναντίον μου πολιτικά. Διότι, ας μην γελιόμαστε, το πρόβλημά σας δεν είναι ο Παπαγγελόπουλος. Ο Παπαγγελόπουλος είναι το εξυλαστήριο θύμα. Το πρόβλημά σας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά. Το πρόβλημά σας είναι το μέτωπο κατά της διαφθοράς που συγκροτήθηκε από την κυβέρνησή μας για να εκφράσει ένα ευρύτερο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για διαφάνεια, κράτος δικαίου, δικαιώματα αλλά και για αληθινή δικαιοσύνη στον τόπο μας. Ναι, καλά το ακούσατε, για δικαιοσύνη. Γιατί το 2015 ο λαός δεν ανέθεσε σε εμάς μόνο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, αλλά και έναν δύσκολο αγώνα ενάντια σε ένα σύστημα διαφθοράς που έφερε τη χρεοκοπία στον τόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν σε κάτι αποτύχαμε, γιατί θα μου πείτε, μα χάσατε τις εκλογές. Ναι, τις χάσαμε. Αν σε κάτι αποτύχαμε και μας έκρινε ο ελληνικός λαός αυστηρά, δεν ήταν γιατί ελέγξαμε τη δικαιοσύνη, όπως ανοήτως μας κατηγορείτε εσείς, ή ότι παρεμβήκαμε στο έργο της, αλλά αντιθέτως, γιατί δεν καταφέραμε να πολεμήσουμε όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε τα βαθιά κυκλώματα στο εσωτερικό των θεσμών. Αυτά τα κυκλώματα που είχαν εκολαφθεί, όπως με παρενέργειες, όπως η αδιαφορία και οι καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, αλλά και η πολυνομία και η γραφειοκρατία που θρέφουν τη διαφθορά. Και φυσικά δεν το καταφέραμε, όχι επειδή δεν το επιδιώξαμε, αλλά επειδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα πολύ πιο δυνατό από το πολιτικό σύστημα που αποκαλούσαμε τότε χρεοκοπημένο, όπως η οικονομία της χώρας, και από τους εκπροσώπους του, που άλλωστε νικήσαμε πολλές φορές στην κάλπη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον εναγκαλισμό των διεφθαρμένων με ισχυρούς παράγοντες της οικονομικής εξουσίας. Ή μήπως δεν ήταν έτσι. Και δεν είναι ακόμα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πολιτικό έλεγχο μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων μέσω των γνωστών payroll από το Κελπνό και όχι μόνο, με στόχο να καλλιεργούν δημοφιλές προφίλ στα διεφθαρμένα πολιτικά πρόσωπα που ήταν εντολής τους. Και όποιος ζητούσε τη διερεύνηση σκανδάλων έβλεπε έναν εσμό καναλιών, ραδιοφώνων, εφημερίδων, site να πέφτουν επάνω του και να τον κατηγορούν για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Όποιος ήθελε και όποιος θέλει, λέω εγώ, τη διαφάνεια σε αυτή τη χώρα, τάχα μου παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν στείνεται σήμερα αυτή την παροδία μέσα στη Βουλή.
Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, εγκαλείται τον ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Παπαγγελόπουλου, τον οποίον στοχοποιείται χωρίς στοιχεία, αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ εγκαλείται και την κυβέρνησή του. Αλλά έχετε λογαριάσει λάθος. Έχετε λογαριάσει λάθος, διότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει. Και έχετε λογαριάσει λάθος, γιατί είμαστε αποφασισμένοι τους αγώνες μας κατά της διαφθοράς να τους υπερασπιστούμε, για να θυμηθώ μια ωραία φράση, σας αρέσει, όχι εσάς κύριε Παγκογιάννη, σαν στο κόμμα σας, να την υπερασπιστούμε αυτόν τον αγώνα κατά της διαφθοράς μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους θα τον υπερασπιστούμε. Μέχρι τέλους. Είμαστε λοιπόν υπέρ της διερεύνησης. Κάθε διερεύνησης. Κάθε διερεύνησης. Σας είχα άλλωστε διαμηνήσει με όλους τους τρόπους. Κάντε ό,τι νομίζετε καλύτερο. Εξεταστική, προανακριτική, ειδικό δικαστήριο, ό,τι σας ταιριάζει. Η συμμετοχή μας στην προανακριτική που θα στήσετε θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να μάθει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης πως στήθηκε αυτός ο άθλιος μηχανισμός που είχε ως αποτέλεσμα εν μέσω της κρίσης, όταν του κόβατε μισθούς και συντάξεις, να το αναγκάζεται να πληρώνει πιο ακριβά τα φάρμακά του. Γιατί όσες φορές και να γράψετε και να προφέρετε τη λέξη σκευωρία, δεν θα καταφέρετε να μας κάνετε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά με την επιλογή σας να κάνετε προανακριτική, μάλλον το αντίθετο θα καταφέρετε. Και ως προς αυτό θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θα μας δώσετε την ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε στους Έλληνες πολίτες τι εστί Νοβάρτης. Νοβάρτης, λοιπόν, είναι αυτός ακριβώς ο μηχανισμός της υπερτιμολόγησης των φαρμάκων την ώρα που ο ελληνικός λαός στέναζε από τη λιτότητα και από τα μέτρα του ΣΟΚ. Ο μηχανισμός που έφτανε μέχρι το επίπεδο δράσης των υπουργών, αφού συνδεόταν με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, έτσι λέει ο νόμος, ή και με την ανάληψη πρωτοβουλειών νομοθέτησης που διευκόλυναν την πρόσβαση των συμφερόντων συγκεκριμένων εταιριών στον χώρο του φαρμάκου. Νοβάρτης είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση μιας σκανδαλώδους διαδικασίας, η οποία έφερε σχεδόν μέσα σε 20 χρόνια τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα 20 δις περισσότερα. Από 300 εκατομμύρια το 89, 7,3 δις το 2010. Όταν στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου οι φαρμακευτικές δαπάνες αυξάνονταν ετησίως κατά 3,5% μέσο όρο, ο Έλληνας πολίτης επιβαρυνόταν με άνοδο το τιμό του φαρμάκου κατά 11,1%. Το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ. Νοβάρτης είναι το βασικό σκέλος, θα έλεγα, αυτού του μεγάλου σκανδάλου της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης στην περίοδο 2000-2014 κατά 32,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο ήταν η αύξηση. Νοβάρτης επίσης είναι η μεγάλη ζημιά του ελληνικού δημοσίου από τις χαριστικές πράξεις υπέρ της ίδιας εταιρείας αλλά και άλλων φαρμακευτικών εταιριών κατά 12 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Όπως γνωρίζετε, το περίφημο σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο ταλαιπώρησε το πολιτικό σύστημα της χώρας, αφορούσε την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ μιλάμε για 12 δις το χρόνο. Νοβάρτης επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι το μεγάλο φαρμακευτικό κόλπο, κατά το οποίο η χώρα μας, ως χώρα μέσου επίπεδου ανάπτυξης, επελέγει ως χώρα τιμής αναφοράς. Έπαιρναν δηλαδή τιμή από εμάς σε πρώτη φάση 29 χώρες σε όλο τον κόσμο και σε δεύτερη φάση 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η υψηλή τιμή λοιπόν του φαρμάκου εδώ μεταφράζονταν σε υψηλή τιμή αναφοράς διεθνώς. Γιατί διάλεξαν τη δική μας χώρα? Προφανώς επειδή υπήρχε στην Ελλάδα γόνιμο έδαφος διαφθοράς για να πετύχουν τους σκοπούς τους.
και για να μιλήσω και με τη γλώσσα που μιλάει ο καθημερινός πολίτης, Νοβάρτης με την ευρύτερη έννοια, ήταν το σκάνδαλο του φαρμάκου, το σκάνδαλο να στοιχίζει ένα φάρμακο στην Ελλάδα 3.300 ευρώ για τον Έλληνα πολίτη, το ίδιο φάρμακο 1.087 για τον Γάλλο πολίτη στη Γαλλία. Αυτό ήταν ο Νοβάρτης. Ο Νοβάρτης ήταν ένα ιατρικό εξάρτημα με κόστος 1.225 ευρώ να πωλείται στην Ελλάδα 5.450 ευρώ. Και ένα ιατρικό μηχάνημα να πωλείται σε τιμή 45 φορές μεγαλύτερη από αυτή του εξωτερικού. Αυτή είναι η Νοβάρτης στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η Νοβάρτης για την οποία δεν θέλετε να μιλάμε βεβαίως. Προφανώς γιατί στελέχοι σας έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και εσείς τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες. Και προκειμένου να μην μιλάμε για το φόνο, μας βάζετε να μιλάμε για τον Σκευωρό, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος συν της άλλης είναι και Ρασπούτη. Ομολογώ, κύριε Πλεύρη, ομολογώ, όταν τον γνώρισα δεν του το είχα ότι έχει τέτοια χαρίσματα, τέτοιες υπερφυσικές δυνατότητες όπως ο Ρασπούτιν. Δεν του το είχα επίσης ότι μπορεί να στήσει ακόμα και το FBI, ξέρετε. Δεν του το είχα. Γιατί άκουσα να μας κατηγορείτε ότι σπηλώσαμε τη συνείδηση τόσων πολιτικών, ενώ εν τέλει για πολλά από αυτά τα πρόσωπα η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Μάλιστα. Καταρχάς, αν είχαμε πράγματι στόχο όχι να διερευνηθεί η αλήθεια από τη δικαιοσύνη, αλλά να σπηλώσουμε πολιτικούς αντιπάλους, δεν θα στέλναμε όλο το φάκελο με όλα τα πρόσωπα, όπως ακριβώς μας ήρθε από τη δικαιοσύνη, πίσω στη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Θα επιλέγαμε τους πιο πρόσφορους στόχους. Αυτούς που θα εκτιμούσαμε ότι είναι οι πιο αδύναμοι και ευάλωτοι κρίκοι. Και θα τους οδηγούσαμε σε ειδικό δικαστήριο. Θα κινούμασταν δηλαδή με δόλο. Όπως ακριβώς κάνετε εσείς σήμερα. Δεν το πράξαμε. Δεν το πράξαμε γιατί δεν είμαστε εσείς. Αλλά οτιδήποτε ήρθε από τη δικαιοσύνη, οτιδήποτε ήρθε από τη δικαιοσύνη, ξέρω ότι σας εκνευρίζουν όλα αυτά που ακούτε, αλλά θα το πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους. Σταγόνα, σταγόνα. Και ειδικά στην Επιτροπή σταγόνα, σταγόνα. Θα θυμηθεί ο ελληνικός λαός και την τελευταία υπερτιμολόγηση και την τελευταία υπογραφή που βάλα κυβερνητικά στελέχη για υπερτιμολόγηση φαρμάκων της Νοβάρτης. Όλα, ένα προς ένα θα έρθουν. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς δεν παραστήσαμε τους δικαστές. Γυρίσαμε την υπόθεση πίσω. Αλλά ακούω επίσης πολλούς να μιλάνε για σκευωρία, διότι λέει αρκετοί από τους φερόμενους εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μπήκαν στο αρχείο. Μα ακριβώς αυτό είναι που αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε σκευωρία. Διότι αν οι δικαστές ήταν σκεύωροι όπως τους καταγγέλλεται από την πρώτη μέρα, για να τους τρομοκρατήσετε με μηνύσεις, όχι απλά καταγγελίες, προκειμένου να μην πράξουν το καθήκον τους, δεν θα είχαν κάνει σκεύωρια à la carte, αλλά θα έπρεπαν το πιο εύκολο για αυτούς. Να ασκήσουν ποινικές διώξεις αδιακρίτως και να διερευνηθεί περαιτέρω αργότερα η πιθανή εμπλοκή και η πιθανή ευθύνη του καθενός. Εκτός βέβαια, αν όπως είπα και πριν, ο κ. Παπαγγελόπουλος ως Ρασπούτιν είχε καταφέρει να στήσει και το FBI. Οπότε πρέπει μάλλον αντί να το στείλετε στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, να τον αξιοποιήσετε τον άνθρωπο για εθνικούς σκοπούς. Άμα μπορεί να στείλει το FBI, είναι εξαιρετικά ικανός. Και εκτός, αν ισχυρίζεστε επίσης, ότι είναι προϊόν σκευωρίας. Το έγγραφο του FBI στη δικογραφία που περιγράφει, τα ξέρετε τι λέει, αλλά εγώ θα τα ξαναθυμίσω στον ελληνικό λαό, που περιγράφει το σκάνδαλο που διερευνούν οι αμερικανικές αρχές και το οποίο κάνει ονομαστική αναφορά σε 7
από τα 10 αρχικώς εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό σκευωρία είναι. Πάρτε παρακαλώ για να το δούνε, αφού το ανέφερα ως έγγραφο. Και εκτός αν είναι και σκευωρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που είσαστε λίγο αναστατωμένοι σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Αν είναι και σκευωρία, το έγγραφο των Αμερικανικών αρχών που επαναλαμβάνεται στο πόρισμα των εισαγγελέων που ζητάει τη δίωξη εναντίον του πρώην Υπουργού, κ. Λοβέρδου, στο οποίο αναφέρουν αυτολεξή τα εξής. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο Υπουργός Υγείας πληρώνονταν για την εγγραφή εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και την προσπάθεια έναντι ελάττωσης των τιμών. Και ότι η θέση της εταιρείας ήταν ότι μία επένδυση της τάξης των 150.000 ευρώ σε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο είχε τη δυνατότητα να σώσει πολλά εκατομμύρια που θα χάνονταν από την Οβάρτης. Αυτά γράφουν οι Αμερικανικές αρχές, λένε οι εισαγγελείς. Και αυτό είναι σκευωρία του Παπαγγελόπουλου. Είχε διεισδύσει τόσο πολύ στο FBI, τις Αμερικανικές υπηρεσίες, ο Παπαγγελόπουλος, και έκανε όλη αυτή τη σκευωρία. Χαλάλη του, ρε παιδιά. Μπράβο του. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, τι να μας πει και το FBI, αφού βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι έχει χάσει πάσα ιδέα για το FBI. Μετά την ποιότητα που είδε, την ποιότητα των ερευνών για την Οβάρτης, λέει, έχασα πάσα ιδέα για το FBI. Βλέπετε, το FBI όμως δεν είναι η ΑΕΠ, για να το θέσουμε υπό την εποπτεία του κ. Μητσοτάκη, να βάλουμε επικεφαλής και κάποιον χωρίς στοιχείο, για να τον έχουμε σίγουρο, δεν είναι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα κλείσω λέγοντας το εξής. Όσο και αν προσπαθήσετε, ή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η κρίσιμη θέση, η κρίσιμη λέξη, με συγχωρείτε, η κρίσιμη λέξη στην σημερινή συνεδρίαση, ό,τι και να αποφασίσετε στην ψηφοφορία αργότερα, ό,τι και να αποφασίσετε στην προανακριτική που θα στήσετε, όσο και αν έχετε εκ των προτέρων να αποφασίσει το αποτέλεσμα, η κρίσιμη λέξη, ακόμα και σε ειδικό δικαστήριο αν στήσετε, η κρίσιμη λέξη δυστυχώς για σας δεν είναι η λέξη σκευωρία. Η λέξη που είναι στο στόμα και στο μυαλό εκατομμυρίων συμπολιτών μας, η λέξη που σιγοψιθυρίζουν στις πλατείες και που φωνάζουν στα καφενεία συνταξιούχοι, που πλήρωσαν το φαρμακό τους διπλά, οι απολυμμένοι από την κρίση, οι νέοι μας που έφυγαν στο εξωτερικό, δεν είναι σκευωρία. Δυστυχώς για σας, ό,τι και να κάνετε. Η λέξη είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ζητάει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό το μεγάλο, το τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι δεν κατάφερε να τα αλλάξει όλα, ωστόσο τόλμησε. Τόλμησε να αρθρώσει ως κυβέρνηση έναν λόγο και να υλοποιήσει μια πολιτική που έφερε την ουσιαστική έννοια της δικαιοσύνης στο επίκεντρο. Τόσο της δικαιοσύνης που πρέπει να αποδίδεται στα δικαστήρια της χώρας μας, όσο όμως και της δικαιοσύνης στους θεσμούς, στη ζωή, στην κοινωνία, στην καθημερινότητά μας. Εσείς σήμερα επιχειρείτε με έναν δειλό ρεβαρσισμό να δώσετε ένα ακόμα πλήγμα στη δικαιοσύνη. Σας διαβεβαιώνω ότι θα το βρείτε μπροστά σας και μάλιστα σύντομα. Θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Όσα ειδικά δικαστήρια και να στήσετε για να αποδείξετε δίθεν σκευωρίες, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα και η πλειοψηφία όσων σας ψήφισαν τον Ιούλη, γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης και ζητά δικαιοσύνη. Και τώρα βλέπει εσάς, παρά τα όσα λέγατε, δεν τα λέγατε ακριβώς έτσι προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκης σε προεκλογική του συνέντευξη είπε, δεν είναι όλοι αθώοι. Τώρα βλέπει εσάς να προσπαθείτε να το θάψετε πίσω από την ομίχλη της δίθεν σκευωρίας. Να το θυμάστε, δεν θα σας βγει σε καλό.